Ακόμα όμως και στις χώρες που δεν γνώρισαν την βία της ναζιστικής κατοχής, οι συνέπειες του εκλογικού πολέμου ήταν εμφανείς. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, η εμπειρία του Home Front, του εσωτερικού μετόπου, οδήγησε μεταπολεμικά μεταξύ άλλων στην κυβέρνηση των αναγκατικών του Άτλη, στις κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομία και στο κοινωνικό κράτος. Δραματικές όμως εξελίξεις γνώρισε και ο εξωευρωπαϊκός κόσμος. Εκεί τα κατατόπους του εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, που κατά κανόνα είχαν συμμαχήσει με τους συμμάχους του άξονα και του φασισμού, αναφέρομαι στα κινήματα στην Ινδονησία, στην Ινδοκίνα και αλλού, οδήγησαν την αποδικαιοποίηση, συνεπικουρούμενα βέβαια από την πτώση της ισχύως των ευρωπαϊκών αμπιλοκρατικών δυνάμεων και από την άνοδο της δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, και για να επανέλθω στις αρχικές παρατηρήσεις και να κλείσω με αυτόν τον τρόπο, η δεκαετία του 40 δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις προηγούμενες και τις μεταγενέστερες δεκαετίες. Όπως επισημαίνει και πάλι η εισαγωγή του βιβλίου, ο πόλεμος έφερε στην επιφάνεια αντιθέσεις και διαφορές που προϋπήρχαν, ενώ οι κληρονομιές του σε μεγάλο βαθμό δρομολόγησαν τις μεταπολεμικές εξελίξεις. Είναι λοιπόν αδύνατο να κατανοήσουμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Ρωσική Επανάσταση, τον φασισμό και την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 30. Για να δώσω μονάχα μερικά παραδείγματα, τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα μπορούσαν να λάβουν μια τέτοια κλίμακα πολεμική αντιπαράθεση χωρίς την προηγούμενη βιομηχανική, τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη και χωρίς την εμπειρία της μαζικής πολιτικής κινητοποίησης. Τα αντιστασιακά κινήματα δεν θα εμφανίζονταν, τουλάχιστον με τη μορφή που το έκαναν στη διάρκεια του πολέμου, αν δεν υπήρχε προηγουμένως μια παράδοση ταξικών και ιδεολογικών ανταγωνισμών. Και το ολοκαύτωμα, βέβαια, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Θα μπορούσαμε, με βάση αυτή την ανάλυση, να αντιληφθούμε τις ρήξεις που έφερε η δεκαετία του 1940 ως μέρος μιας ευρύτερης ιστορικής τομής, που περιλαμβάνει τους πολιτικούς, κοινωνικούς και ιδεολογικούς ανταγωνισμούς, τους ολοκληρωτικούς πολέμους, τις επαναστάσεις και τις αντιπαναστάσεις του 20ου αιώνα. Θα την εντάξουμε δηλαδή σε μια μεγαλύτερη χρονικά περίοδο κρίσης της βιομηχανικής κοινωνίας, των εθνικών κρατών, των πολιτικών συστημάτων και αντιλήψεων που υποδομήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και κυρίως στο δεύτερο μισό. Η κρίση αυτή εκφράστηκε, θα λέγαμε, εκοφαντικά και συμπυκνωμένα στην εποχή που αναφέρεται το βιβλίο μας, αλλά με διαφορετικούς τρόπους και κλίμακα εκφράστηκε και σε προηγούμενες αλλά και σε μεταγενέστερες περιόδους. Με μία έννοια, μάλιστα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα σύμφωνα συστημικά οικονομικά αντιέξοδα, οι ιδεολογικές και πολιτικές διαμάχες, οι κοινωνικές αντιθέσεις για ανταράκληση έχουν βέβαια διαφορετικά γνωρίσματα και πρωταγωνιστές, αλλά ενίοτε παρουσιάζουν και προκλητικές ομοιότητες με το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Κασιώτη. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέροντα τόμο με συμβολές κυρίως από μέλους ιστορικούς και είναι κάτι που αξίζει να το επισημάνουμε. Οι εισηγητές είναι στη διάθεσή σας, αν θα θέλατε να γίνει κάποια συζήτηση. Συνήθως το δύσκολο είναι πάντα η πρώτη ερώτηση. Μετά λύνεται. Άκουσα πολύ για αρχεία και ως γλωσσολόγος, επειδή σε εμάς είναι η προτεραιότητα του προφορικού λόγου, κατά πόσον οι συνεργάτες, οι συμβάβοντες, άμπλησαν υλικό και από προφορικές μαρτυρίες. Και καθώς, τώρα κάτι προσωπικό γερνό, θυμούμε κάποιες λεπτομέρειες, είτε από τον παππού ή τον πατέρα, που έχουν σχέση με την ιστορία της Θεσσαλονίκης, με την κατοχή των εμφύλων κτλ. Και ίσως αυτά κάπου θα έπρεπε να τα καταγράψω και να διασταυρωθούν. Κατά πόσο λοιπόν η προφορική ιστορία, τώρα έγινε και ένα συνέδριο στον Βόλο τελευταία, το Μάιο, για την μελέτη της προφορικής ιστορίας. Εδώ, αν θέλετε κάπου να πείτε μερικά πράγματα, δηλαδή εδώ ο γλωσσολόγος και ο ιστορικός της νεότερης ιστορίας θα μπορούσε κάπου να συναντηθούν. Ναι, όντως έγινε ένα συνέδριο το οποίο οδήγησε το Μάιο στο Βεσσαλία, στο
που οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας Πληροφορικής Ιστορίας. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω περισσότερα στοιχεία στη συνέχεια, ενώ και να λέω επικοινωνίες. Όσον αφορά τη δεκαετία του 40, δυστυχώς η Πληροφορική Ιστορία ασχολήθηκε καθυστερημένα με τη δεκαετία του 40. Και αφορά προφανώς την πρώτη βιολογική ανθρώπου. Όταν δηλαδή έγινε η έρευνα και ήταν πλέον αρκετά αργά με πάρα πολλούς ανθρώπους και πλέον δεν μπορούσε. Παρ' όλα αυτά έγινε μια γνώμη μου εξαιρετική μελέτη. Δημοσιεύτηκε δηλαδή της Ρίξης Βαλαντοσχόλια από τον κύριο Σκιάκα των Ρεβενών. Εξαιρετική μελέτη και υποδειγματική. Θα προτιμούσα να θα έλεγα ότι μάλλον δεν υπήρξε, δεν υπήρξε αντίστοιχο υπέρ μελέτη προφορική ιστορία στη συνέχεια. Ως προφορική ιστορία, δηλαδή η μελέτη της μνήμης των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια γενικά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σαν μέθοδος έρευνας. Υπήρξαν πάρα πολλά επιφυλάξεις των ιστορικών απέναντι στην προφορική ιστορία. Αδειολόγησα την γνώμη μου, αλλά υπήρξαν διάφορα άνθρωποι που εμπόδιζαν την ανάπτυξη τη προφορική ιστορία. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν πλέον τις συνεντεύξεις και τις μεθόδους προφορικής ιστορίας. Σε αυτόν τον τόμο στηρίχθηκαν σε μαρτυρίες τις συνεντεύξεις, τουλάχιστον αν μπορώ να κάνω λάθος, τουλάχιστον δύο άρθρα του Χανδρινού για την Όπλα και του Χαραλαμπίδη για την Κασεριανή και ιδίως μίλησαν με ανθρώπους που ήταν στον Ελλάς της Αθήνας και εξαδιανώτες που είχαν δραστηριοποιηθεί στην αντίσταση. Και άλλες μελέτες έχουμε. Και επίσης ένα νέο πεδίο, ένα παράλληλο πεδίο έρευνας που αναπτύσσεται προφορική ιστορία αφορά τη διαδραστική του Κούτα. Έχουμε κάποιους ερευνητές που δουλεύουν εκ της Κούτα και του αρχιτεκτονικού αγώνα. Και ξέχωρα μια τρίτη μελέτη που εμφανίστηκε κτλ. Αφορούσε πάλι στο πεδίο της κοινωνικής ιστορίας, δημοσιευμένη μελέτη αφορά τους οικοδόμους στην Αθήνα. Συνδέξεις δηλαδή με οικοδόμους, που μέσα από τις συνδέξεις αυτές έγινε η εμπειρία της δουλειάς, εργασίας στην οικοδομή, της εξωτερικής μετανάστευσης βέβαια, κ.ο.κ. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας, αλλά πάντως γενικά, εντάξει, και αν και άλλες κάποιες. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μικρός ξέρει, μια κουβέντα μόνο έτσι τεχνική, κάνει ναι, αλλά δεν έχει τόσο σημασία η προσωπική έρευνα, ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο αρχείο προφορικής ιστορίας στο Ελιά Θεσσαλονίκης, που έχει συνεντεύξει από διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας και ιδίως της Βόρειας Ελλάδας, που και σε εσάς ως γλωσσολόγος ενδεχομένως σε κάποιους ποιητές να είναι χρήσιμο όσον αφορά τις διαλέκτους κτλ. Γιατί είναι υλικό από τη Δυτική μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, την Κεντρική και διάφορες άλλες περιοχές, ερευνητό που το κατέθεσαν εκεί. Και είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο αρχείο, το οποίο είναι αναξιοποιητό από την έρευνα προς το παρόν. Καμία δουλειά δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Και είναι εντυπωσιακό, είναι υλικό 300-400 συνεντεύξεων, κάθεται έτσι εκεί πέρα και δεν το εκμεταλλεύεται κανένας ερευνητής. Οπότε έμεσα απαντάω στο πώς έχουμε εκμεταλλευτεί την προφορική ιστορία στην μελέτη αυτής της περίοδου, κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Και να προσθέσω και κάτι, πρώτα διαβάζω αυτές τις μέρες, διαβάζω. Υπάρχει άλλη μια μελέτη προφορική ιστορία όσον αφορά το περίοδο του δομαζώματος. Αλλά έχει βγει μόνο στα αγγλικά αυτή τη στιγμή, δεν έχει μεταφραστεί, τη Λίτσα Μοντσχότερ και του Ρόνι Ντάμφορντ. Δεν το έχω τελειώσει, αυτές τις μέρες τα διαβάζω. Αλλά είναι συνεντεύξεις από παιδιά Ελληνόπουλα, Σταυρομακεδονόπουλα, από παιδιά που ήταν σε ανατολικές χώρες και σε πόλεμο. Δηλαδή, όσο γίνεται πιο, θα έκανε σφαιρική προσέγγιση το πεδομαζόματο των εσωτερικών. Έτσι, σε αυτό είναι πιο πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση? Παρακαλώ. Υπάρχει μια ασάφεια για το τι είναι κοινωνική ιστορία.
ιστορία. Έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό ήθελα, αυτό και ήθελα. Γιατί μπορεί να είναι και ιδεολογική ιστορία. Και πολιτισμική. Και πολιτισμική. Αν μόνο να προσθέσω κάτι σε αυτό που εγώ ειδοποιήσω, κυρίως είναι μέθοδος. Πρόταση ερευνητική μεθόδου. Δηλαδή, υπάρχει το αρχείο. Πάμε με την ιστορική. Γιατί θα ξέρω ότι είναι ιστορική, έτσι. Έτυπα και το καθεξής. Και πάμε και οι προφορικές μαρτυρίες. Άρα, για τους ιστορικούς, είναι ένα επιπλέον υλικό με συγκεκριμένα μεθοδολογία, πολύ διαφορετική από αυτή τη μελέτη των αρχαιακών τεχνηρίων, για να δουλέψουν στην κατεύθυνση κυρίως, όχι μόνο βέβαια, τη κοινωνική ιστορία, πάνω από την πολιτισμική ιστορία, να δουλέψουν και φίλο, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως, κατά τη γνώμη μου, προσθέτως αυτό που προοδοκείς, είναι κυρίως μέθοδος έρευνας, μεθοδολογική πρόταση. Κύριος Κασκόπης. Σας είπα, ο Σταύρος έκανε. Ήθελα να πω, για να μην νομίζουμε ότι ανακαλύψαμε την Κρήτη από χθες, ότι ήδη από την εποχή της πικρασιτικής καταστροφής έχει αρχίσει η καταγραφή της προφορικής ιστορίας. Το κέντρο των πικρασιτικών σπουδών είναι γεμάτο. Όπου βέβαια εκεί διαφωτίζεται αυτό ο λόγος, κύριε Μουτυρά, η εθνογραφία εντός εισαγωγικών, η ανθρωπολογική προσέγγιση των καμένων ή των αλυσμών των πατρίδων. Οπότε καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας, γιατί δεν βρεθήκαμε προ ενός καινούριου θέματος. Απλώς δεν έχει συστηματικοποιηθεί. Αυτό το σημαντικό. Δηλαδή δεν έγινε στην Ελλάδα μια εξειδίκευση ό,τι αφορά την προφορική ιστορία. Η ιστορική τουλάχιστον τη δική μου γενιά, πολύ παλιά, την προφορική ιστορία, την προφορική μαρτυρία, χρησιμοποίησε ως μαρτυρία. Με μεγάλη βέβαια δυσκολία, με μεγάλη δυσπιστία θα έλεγε κανείς, όπου δεν υπήρχε η γραπτή. Παρούσες γραπτής μαρτυρίες, η προφορική ακόμα ανέφερε. Τώρα τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει, υπάρχει μια επανεκτήμηση της προφορικής μαρτυρίας, υπάρχουν πολύ σημαντικές μελέτες, τις ξέρετε καλύτερα εσείς, που αφορούν άλλες χώρες, όπου η προφορική ιστορία πραγματικά γνώρισε μια μεγάλη ανάπτυξη, αλλά δεν θα έβαζα αυτού του είδους τα εξυπολογικά χωρίσματα. Αν είναι κοινωνική, αν είναι γενική, είναι και ανθρωποκεντρική, είναι οτιδήποτε άλλο. Αλλά για τον ιστορικό, τον παραδοσιακό τουλάχιστον, εγώ τη λέξη παραδοσιακό δεν τη συνοπτικό με υποθετικό, γιατί είναι παραδοσιακό. Είναι η ανέβρεση μιας μαρτυρίας ακόμη εκεί που μου λείπει η γραπτή μαρτυρία ή ως προσθετικό και ιδίως ό,τι αφορά βέβαια τη δημιουργία ή την ατμόσφαιρα ή την ψυχολογία ή χίλια πράγματα. Συνεπώς, απλώς το λέω αυτό για ιστοριογραφικούς λόγους, η προφορική μαρτυρία στην Ελλάδα έστω και σε εμπειριακή μορφή άρχισε να δημιουργείται μετά την χρυσή καταστροφή με πρόσωπο πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή η κυρία Αργαλέα Παντοσφαίρου έσχισε τη με συνεδέσεις, οι οποίες όμως, όπως και του Ελιά, του Ιωτερή, μένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες, αναξιοποιήτες ή αξιοποιήθηκαν με έναν τρόπο μάλλον ηθογραφικό, ιδίως από τους ποντιακής καταγωγής στρατούς, με έναν τρόπο ηθογραφικό και όχι, ας πούμε, επιστημονικό απόλυτα. Αλλά παρόλα αυτά, προς γνώση, υπάρχει μια μεγάλη αποθήκη σε πολλούς πορεύους, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι σε επίπεδο μαρτυροτελείας, αλλά έχουν και δακτυλογραφηθεί. Θα λέγαμε σήμερα, ξέρω εγώ, όπως, δεν ξέρω πώς το πια, είναι ένα άλλο ρήμα, μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Δεν είναι ψηφίου πλημμύρες φυσικά, τώρα δεν ξέρω τι κάνει, αλλά είναι δακτυλογραφημένες. Ερώτηση-απάντηση. Πολλές φορές είναι σε χειρόγραφο. Διότι την ώρα εκείνη είχαν κάποιο μικρόφωνο, αλλά κατέγραφα. Το λέω έτσι απλώς για τους μελετητές που θα θέλουν να γυρίσουν πίσω από το 40 ή και μετά το 40. Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι σε θέση, δεν γνωρίζω μέχρι πότε γινόταν αυτή η εργασία στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών. Και υποθέτω γίνεται βέβαια και σε άλλα ανάλογα κέντρα. Στο προσφυγικό ελληνικό. Στο προσφυγικό ελληνικό. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση. Τίποτα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και έτσι όταν είναι στενός οικογενειακός κύκλος, είναι και πιο ζεστή η ατμόσφαιρα. Να είστε καλά.